Γεια σας, είμαι ο Μινάζας Γιάννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας δείξω την επίλυση μιας άσκησης σχετικά με το σύστημα των αρχείων. Στην άσκηση αυτή μας δίνονται οι μετρητές σε χρήση και ελεύθερη για ένα σύστημα αρχείων, όπως βλέπουμε στο συγκεκριμένο frame. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε κατά πόσο υπάρχουν λάθη, κατά πόσο είναι σοβαρά και ποια είναι η ενδεδειγμένη τεχνική επιδιόρθωσης για την κάθε περίπτωση. Καταρχήν, οι δύο αυτοί πίνακες έχουν μια σχέση αντίθετη. Δηλαδή, όταν έχουμε τιμή 0 στο πίνακα των ελεύθερων μετρητών, σε χρήση πρέπει να είναι 1. Κάθε θέση αντιστοιχεί σε ένα μπλοκ, το οποίο είτε θα είναι σε χρήση είτε θα είναι ελεύθερο. Οποιαδήποτε άλλη περίπτωση σηματοδοτεί κάποιο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, στη διπλανή περίπτωση που έχουμε 0-0, έχουμε μια προβληματική κατάσταση, γιατί ένα μπλοκ του δίσκου, ένα σέκτορ του δίσκου, δεν φαίνεται να είναι ούτε ελεύθερος ούτε σε χρήση. Η ενδεδειγμένη τεχνική επιδιόρθωση σε αυτή την περίπτωση είναι να αυξηθεί ο δείκτης των ελεύθερων μπλοκ κατά 1. Άρα λοιπόν τοποθετείτε το 1 στα ελεύθερα μπλοκ και έτσι λοιπόν σηματοδοτείτε ότι το μπλοκ είναι ελεύθερο. Στη συνέχεια έχουμε ένα πρόβλημα παρακάτω, όπου ένα μπλοκ φαίνεται να είναι 3 φορές ελεύθερο. Δεν είναι σοβαρό και αυτό το λάθος, από τη στιγμή που δεν είναι σε χρήση το συγκεκριμένο μπλοκ. Η επιδιόρθωση ομοίως είναι να μετατρέψουμε το 3 σε 1. Έτσι λοιπόν μπορούμε πολύ απλά, χωρίς να πάθει κάποια ζημιά το σύστημα, να επιδιορθώσουμε αυτό το λάθος. Ένα λάθος όμως που είναι σοβαρό είναι σε αυτή την περίπτωση, όπου έχουμε κάποιο μπλοκ που φαίνεται 3 φορές σε χρήση, σαν να λέμε από 3 διαφορετικά αρχεία, και επίσης φαίνεται και ελεύθερο. Καταρχήν το ελεύθερο πρέπει να γίνει 0. Το 1 λοιπόν γίνεται 0. Και το μπλοκ αυτό το 3, δηλαδή το μπλοκ που φαίνεται ότι ανήκει σε 3 αρχεία, πρέπει να αντιγραφεί άλλες 2 φορές. Για παράδειγμα, αντιγράφεται στη διπλανή θέση και στην πιο διπλανή θέση. Οπότε, το ίδιο μπλοκ έχει αντιγραφεί σε άλλες 2 θέσεις και ενημερώνεται κατάλληλα το μπλοκ του κάθε αρχείου, και στα 3 αρχεία λοιπόν πρέπει να γίνει ενημέρωση, για το που βρίσκεται το μπλοκ. Το ένα αρχείο λοιπόν παίρνει το μπλοκ που βρίσκεται στην πρώτη θέση, το άλλο στη δεύτερη και το άλλο στην τρίτη. Και βέβαια, το 3 γίνεται 1, γιατί πια από ένα αρχείο μόνο υπάρχει. Ένα άλλο πρόβλημα, όπως εδώ που έχουμε 1-1, επιδιορθώνεται με το να, πολύ απλά, το 1 αυτό να γίνει 0, δηλαδή το μπλοκ που φαινόταν ότι είναι ελεύθερο και σε χρήση να σημειωθεί απλώς ότι είναι σε χρήση, δεν προκαλεί κάποιο πρόβλημα αυτή η επιδιόρθωση, χάνουμε κάποια δεδομένα. Στη συνέχεια, ένα άλλο πρόβλημα που και αυτό όμως είναι σημαντικό είναι αυτό εδώ πέρα, που έχουμε 2 και 0, και αυτό θα πρέπει να αντιγράψουμε το ένα μπλοκ σε μια άλλη τοποθεσία. Το 2 λοιπόν θα γίνει 1 και θα ενημερωθεί κατάλληλα το άλλο αρχείο ότι το νέο του μπλοκ βρίσκεται σε αυτή εδώ την τοποθεσία, και ασφαλώς βέβαια το 1 αυτό θα πρέπει να γίνει 0. Παρατηρούμε πια ότι όλοι οι δείκτες είναι σε αρμονική σχέση μεταξύ τους, δηλαδή είτε θα έχει ένα πάνω είτε ένα κάτω. Δεν υπάρχουν άλλα νούμερα, δεν επιτρέπονται άλλα νούμερα, γιατί είναι ένας boolean πίνακας που έχει μόνο 0 ή 1, και το κάθε index αυτού του πίνακα δείχνει την κατάσταση ενός μπλοκ του δίσκου. Αυτή εδώ είναι η επίλυση της άσκησης.